Καμπανάκι κινδύνου έχει χτυπήσει για το κτίσμα των παλιών κρεοπολίων, η κατάσταση του οποίου έχει φτάσει στο απροχώρητο. Το θέμα σταμάτησε να είναι μόνο αισθητικό, καθώς το τελευταίο διάστημα υποχωρούν τμήματα του κτιρίου, βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή των πεζών. Ως νέος το βλέπω ότι η κοινωνία μας θα πρέπει σιγά σιγά να δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα σε τέτοιου είδους ζητήματα και να δώσουμε λίγο βάση στα εγκαταλελειμμένα κτίρια. Μπράβο. Διότι στην Καβάλα, η οποία είναι χτισμένη και πάνω σε λόφο, διατρέχουμε πολλούς κινδύνους κατάρριψης παλαιών κτιρίων, με αποτέλεσμα να θέτονται και σε κίνδυνο ζωές αθώων πολιτών, έτσι. Όπως θα πάμε προς το Σούγελο, θα σας φέρω ένα παράδειγμα, υπάρχουν πολλά κτίρια τα οποία είναι εδώ και δεκαετίες εγκαταλελειμμένα και είναι λογικό με την πάροδο του χρόνου να φύρονται. Θα πρέπει η πολιτεία και ο Δήμος Καβάλας να δώσει μια μεγαλύτερη βαρύτητα πάνω σε αυτό το θέμα. Γιατί όπως είπαμε κινδυνεύουν ζωές και φυσικά είναι μια ευκαιρία να αξιοποιηθούν προς όφελος φυσικά των πολιτών. Μάλιστα πρόσφατα τοποθετήθηκαν κορδέλες που προειδοποιούν τους οδηγούς για την πιθανή κατάρρευση τμήματων του κτιρίου, προτρέποντας τους πολίτες να μην σταθμεύουν στο χώρο. Σαν επαγγελματίες του Αγίου Νικολάου το έχουμε θίξει πάρα πολλές φορές. Σίγουρα στις τρεις τελευταίες διοικήσεις του Δήμου. Θεωρητικά είναι δεμένα για τα δικά τους τα χέρια από ό,τι μας λένε, γιατί είναι ιδιοκτησίες. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο θα μπορούσε να συμβεί οτιδήποτε από αυτά που συμβαίνουν στις άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Δηλαδή μια υποχρέωση τουλάχιστον για καθαριότητα και αισθητική αφορά το κέντρο της πόλης μας, αφορά όλους. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Καβάλας, ο Δήμος θα κινηθεί νομικά προκειμένου να εξαναγκάσει τους ιδιοκτήτες να δράσουν άμεσα. Κοιτάξτε, ο Δήμος αυτό που ήταν να κάνει το έχει κάνει. Έχει κάνει τις εκθέσεις των κινδύνων, έχουν γίνει οι περιφράξεις αυτές οι οποίες προβλέπονται. Το θέμα όμως, κύριε Καραπαντή, δεν είναι ποιος έχει την ευθύνη εάν πέσει. Το θέμα είναι να μην πέσει. Φυσικά και η ευθύνη είναι του ιδιοκτήτη, ο οποίος τόσο καιρό δεν φροντίζει. Ο Δήμος αυτά τα μέτρα που ήταν να πάρει τα έχει πάρει, αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα. Ήδη θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες με τους ιδιοκτήτες. Ήδη η πολεοδομία θα πάει για μία ακόμα φορά, για μία τελευταία φορά. Και φυσικά όλα αυτά θα σταλούν στον εισαγγελέα για να τελειώνει αυτή η ιστορία με τα κρεοπολία. Επαγγελματίας που δραστηριοποιείται στην περιοχή περιγράφει με τα πιο μελανά χρώματα την κατάσταση. Τα ουρητήρια και τα σκουπίδια όλα πρέπει να είναι από αυτή την πλευρά. Ας πάνε τα σκουπίδια από την άλλη γωνία της πλατείας. Θα το δεχτεί κανένας? Όχι. Κάποτε μας κάλεσε η κυρία Τσανάκα, η πρώην δήμαρχος, και εγώ το είπα αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν όλη αυτή η ασχήμια να είναι από αυτή την πλευρά? Εσείς πώς το βλέπετε? Δεν είναι μόνο άσχημο. Πλέον έχει αποδειχθεί ότι είναι και επικίνδυνο. Αυτό το ρωτοδίκτυ που βάλανε, το προστατευτικό. Ναι. Και αυτό είναι κανονικά παράνομο. Εγώ δεν μπορώ να βγάλω κάτι στο πεζοδρόμιο. Αυτοί πώς το κάναν αυτό το πράγμα και κλείσαν το μισό πεζοδρόμιο? Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι. Λοιπόν, θα βρεθεί μια λύση οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Τώρα το επιμελητήριο είπε θα κάνει για αυτή τη συντήρηση με όλες οι ίδιες τέντες και ναι, την... Ναι, ναι. Αλλά περιμένουμε. Ωραία. Περιμένουμε κάθε εκλογές. Λίγα μέτρα πιο κάτω, ελεύθερη επαγγελματία αναφέρει ότι δίνονται πρόχειρες λύσεις. Το θέμα της επικινδυνότητας σαφώς και είναι πάρα πολύ μεγάλο. Θεωρούν ότι το λύνουν με πολύ πρόχειρες λύσεις, οι οποίες δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο και τους πεζούς και το παρκάρισμα, όπως λέτε κι εσείς. Και από εκεί και πέρα, φυσικά έχει να κάνει και με τον τουρισμό. Είναι μια εικόνα που κανείς μας δεν θέλει να βλέπουν. Έχει να κάνει με τη γενικότερη υποβάθμιση της περιοχής. Δηλαδή, από τη μια φροντίζουμε όσο μπορούμε τα μαγαζιά μας, από την άλλη δεν μπορείς να είσαι δίπλα σε ένα ερυπωμένο τετράγωνο ολόκληρο και να μην επηρεάζεσαι από αυτό. Αλλά αυτό, από όσο έχω ακούσει και γνωρίζω, σχεδιάζεται πάλι μια ανάπλαση του Αγίου Νικολάου, η οποία μάλλον δεν περιλαμβάνει τα πεζοδρόμια. Τεράστιο πρόβλημα και αυτό, γιατί η επικοινότητα δεν είναι μόνο πάνω, είναι και κάτω. Δοθήσεις ευκαιρίας, ελεύθερη επαγγελματίας που νοικιάζει χώρο πλησίων του παλιού βενζινάδικου στον Άγιο Νικόλαο, αναδεικνύει ένα παραπλήσιο ζήτημα εξίσου σημαντικό. Όλο το ακίνητο αυτό είναι από εδώ μέχρι
το παλιό κουρείο εδώ είναι του Δήμου Δοξάτου. Ναι. Κάθε χρόνο υπόσχονται ότι θα το συντηρήσουν. Είναι σαν τις εκλογές. Που τάζουν και δεν κάνουν τίποτα. Τώρα, δημιουργώντας πρόβλημα και σε εσάς που δραστηριοποιήσετε εδώ. Βέβαια, βέβαια. Εδώ την περασμένη εβδομάδα έτρεξαν νερά. Ναι. Έπεσε μία κυρία. Εδώ έκανε πάγο. Αλλά ευτυχώς από το Δήμο ήρθαν αμέσως και ρίξανε αλάτι. Ναι. Είναι καλά που βγάζω κι εγώ τα ρούχα. Είναι μεν παράνομα, αλλά στολίζω τη γωνία. Ναι. Είναι τόσο άσχημο πράγμα αυτό.